Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε μια διαφορετική συνέντευξη τύπου σήμερα, καθώς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα musical που στην Αθήνα σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο που γέμισε τις παραστάσεις του και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς τα νούμερα αυτό δείχνουνε. Οπότε καλωσορίζουμε τους πρωταγωνιστές από το musical που θα σε πάρω να φύγουμε. Και είναι από τις περιπτώσεις που εμείς θα πρέπει να πούμε πολύ λίγα, γιατί οι συντελεστές έχουν να μας πούν πολύ πιο ουσιαστικά πράγματα και ενδιαφέροντα. Και θα ήθελα πρώτα τον κύριο Αδράμου να μας πει λίγα πράγματα για την παραγωγή και μετά στη συνέχεια οι υπόλοιποι συντελεστές. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε που ήρθατε. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ. Το Θα σε πάρω να φύγουμε είναι μια μουσική παράσταση που ασχολείται με την επιθεώρηση. Ένα είδος που δυστυχώς για πολλούς και διάφορους λόγους που χρήζουν ανάλυση ιστορικής, έχει εκφυλιστεί ή εξαφανιστεί. Είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι οι κατηγοριοποιήσεις του θεάτρου σε ελαφρύ, ποιοτικό, εμπορικό, βαρύ, δεν ξέρω τι κουλτουριάρικο και όλα αυτά είναι από γελίες ως ανυπόστατες. Η επιθεώρηση ήταν ένα θέατρο που ήταν καθημερινά γεμάτο κόσμο. Έφερε τον κόσμο στο θέατρο και ο κόσμος γελούσε, έκλαιγε, έκανε, σατήρισε, σάρκαζε την κατάσταση που βρισκόταν τους πολιτικούς. Ήταν ένα θέος που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Το ότι γιατί εξαφανίστηκε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Το θέμα είναι όμως ότι στην καρδιά των ανθρώπων δεν έχει εξαφανιστεί και αυτό αποδεικνύει και η δική μας παράσταση. Στην Αθήνα την είδαν πάνω από 65.000 άνθρωποι και πολλοί από αυτούς πάνω από μία φορά. Δεν μπορούσαν να το δουν παραπάνω, γιατί αυτός ήταν ο χώρος που είχαμε διαθέσει στο θέατρο και τώρα μάλιστα θα συνεχίσουμε μετά τη Θεσσαλονίκη, θα πάμε πάλι στην Αθήνα για μια επανάληψη άλλες 5-6 εβδομάδες. Το θέατρο μας, όπως θα έχετε ακούσει, είναι αρκετά μεγάλο. Είναι περίπου 2.000 θεατών παραπάνω, στην Αθήνα, τον Πάρκινγκτον. Αλλά δεν ήταν αυτό ότι ήταν κάθε μέρα γεμάτο, ήταν ότι ο ενθουσιασμός και η αγάπη του κόσμου για αυτό που έβλεπε. Όταν ήρθε ο Γιώργος Κατσαρός για πρώτη φορά στο γραφείο μου να μου προτείνει κάτι τέτοιο, αμέσως το είπα ότι είναι εκπληκτική ιδέα, γιατί αγαπώ πολύ το είδος αυτό του θεάτρου. Όταν δε κατάλαβα ότι τα κείμενα έχει γράψει ένας άνθρωπος που το έχει σπουδάσει αυτό το είδος, το έχει ερευνήσει σε βάθος, που είναι ο Άγγελος Πυριώθος, και όταν συνειδητοποίησα ότι ο σκηνοθέτης μας θα είναι ένας άλλος εκπληκτικός συνεργάτης, ο Φουκάς Ευαγγελινός, τότε ήμουν σίγουρος ότι θα έχουμε μια εξαιρετική παράσταση. Στην οποία έχουμε τη χαρά να έχουμε και τη, εγώ την ονομάζω Dream Team του ελληνικού μουσικού θεάτρου. Είναι όλοι οι ηθοποιοί μας, είναι αυτό το δύσκολο είδος των ηθοποιών. Μπορούν και τραγουδούν, υποκρίνονται και χορεύουν τη μία στιγμή. Που στην Ελλάδα δεν είναι τόσο πολύ συνηθισμένο. Πιστεύω και στη Θεσσαλονίκη η παράστασή μας να έχει την ίδια αποδοχή που είχε στην Αθήνα και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και θέλω να σας δώσω τον λόγο σε έναν άνθρωπο που είναι τιμή μας που έχουμε στην παράσταση, γιατί ήταν από τους ανθρώπους που για πάρα πολλά χρόνια και υπηρέτησαν το είδος της επιθεώρησης, αλλά και συνεχίζουν να υπηρετούν τη μουσική, τον μαέστρο μας, τον Γιώργο Κατσαρό. Ευχαριστώ και εγώ εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ, τους αγαπημένους Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω περάσει πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη. Και στα θέατρα και στα κλαμπ, ακόμα και στο θέατρο του Καζίνο, όσοι θυμάστε. Αυτή η παράσταση όμως είναι μια παράσταση που πιστέψτε με, έδωσε την ευκαιρία στην σεζόν που έρχεται να φέρνουν όλοι να μας μιμηθούν. Πάρα πολλά θέατρα αναγκάζουν ή μάλλον προσπαθούν να μιμηθούν αυτό το είδος το δικό μας. Το λέω είδος εξαιρετικά έτσι με υπερηφάνεια, γιατί ο Φωκάς ο Ευαγγελινός, ο Άγγελος ο Κυριώκος, ο Μιχάλης ο Αδάμ και εγώ δώσαμε μια πνοή τέτοια στη μουσική, στο χορό και γενικά με τους καταπληκτικούς ηθοποιούς και συντελεστές της παράστασης. Λέω καταπληκτικούς, γιατί θα διαπιστώσετε ότι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τραγουδιστές, από χορευτές. Τα κάνουν όλα.
ειλικρινά σας τώρα, θα το διαπιστώσετε για όσους τώρα έχετε δει την παράσταση. Λέω λοιπόν ότι όλοι προσπαθούν φέτος να μιμηθούν το δικό μας είδος αυτό, το οποίο μπορούμε να το πούμε μια εξελιγμένη επιθεώρηση, η οποία όμως έχει ζωντανή μουσική και έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί η επιθεώρηση χωρίς ζωντανή μουσική, χωρίς ζωντανή ορχήστρα, δεν είναι επιθεώρηση. Δεν μπορεί να παίξει ο ηθοποιός με τον θεατή, δεν μπορεί να παίξει με τον συνάδελφό του. Κάποια στιγμή θέλει ο Αντώνης ο Λουδάρος να κάνει ένα αστείο επί σκηνής που του έρθει την ώρα και είναι με τον Γιώργο του Καμποτζίδη και εμείς περιμένουμε. Το playback όπως δεν θα περίμενε. Ένας από τους λόγους που πήγε πίσω η επιθεώρηση για μένα, όχι επειδή είμαι μουσικός, είναι και αυτό. Να μην σας πω όμως άλλα, γιατί έχουν να πούνε πάρα πολλά οι άλλοι. Εγώ έχω δουλέψει με όλους αυτούς τους παλιούς που παρουσιάζομαι στην παράστασή μας. Τη Σπεράτζα, με την Μπελίντα, με τη Μελράγια, με τη Βέμπο, με τη Ρένα Ντόρ, με τη Βλαχοπούλου, εκτός από τη Ζεζά Μπεζάντα και δεν προλάβα να σας ομιλήσω. Δεν είχα γεννηθεί. Όμως και αυτήν την υπηρετώ σε αυτήν την παράσταση και είναι τιμή για μένα. Ελπίζω ότι θα έχουμε και εδώ την επιτυχία που είχαμε στην Αθήνα, γιατί ξέρουν οι Θεσσαλονίκοι να εκτιμάνε το καλό είδος είτε μουσικής είτε θεάτρου είτε χορού. Και σας περιμένω λοιπόν στην παράστασή μας. Ο Φωκάς ο Μαγελινός. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ, πολύ που είστε εδώ. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή που βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι ένας χώρος που αγαπάω ιδιαίτερα, έχω ταξιδέψει πολύ. Και είναι σημαντικό το ότι η πρώτη μου δουλειά στο θέατρο, το θεωρώ εγώ σημαντικό, ήταν επιθεώρηση, ένα είδος που αγαπάω πάρα πολύ, το 1992 με τον Γιώργο Κιμούλη στο θέατρο Πάρκ. Και μετά από τόσα χρόνια είναι η πρώτη μου σκηνοθετική δουλειά, σκηνοθετική απόπειρα, στο ίδιο είδος, σε ένα έργο του Άγγελου Πυριώχου, το οποίο όταν το διάβασα πραγματικά με ταξίδεψε, με φόβησε, γιατί υπάρχουν σκηνές πάρα πολύ δύσκολες και μέσα από την επιθεώρηση βλέπουμε και την ιστορία της Ελλάδος. Και αυτό ήταν το σημαντικό αλλά και το δύσκολο. Είναι ένα όμορφο ταξίδι, είναι μια ιστορία της γιαγιάς της επιθεώρησης που είναι ερωτευμένη με έναν αριστερό, αλλά έχει παντρευτεί έναν δεξιό. Και όλη αυτή η ιστορία περνάει μέσα από το θέατρο, με τον Κομπέρ που κάνει ο Γιώργος Καπουτζίδης και με τις ερωτήσεις του μαθαίνει την ιστορία και της Ελλάδος και του θεάτρου. Και υπάρχει αυτό το διπολικό που υπάρχει πάντα στον Έλληνα. Αριστερά, δεξιά. Βουλιουκλάκη, Καρέζη. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Όλο αυτό διατρέχει την παράστασή μας και είμαι πολύ ευτυχισμένος που κατάφερα με αυτούς τους συντελεστές και με όλη τη δημιουργική ομάδα, δεν προσπάθησα ούτε να μιμηθώ τους παλιούς, ούτε να αλλάξω κάτι από αυτό που γνώριζα ή από αυτό που διάβασα ή από αυτό που μου μετέφερε ο ακρογωνιαίος ήθος της παράστασης, που ήταν ο μαέστρος ο Γιώργος Κατσαρός. Απλά με τους συνεργάτες μου προσπάθησα να φέρουμε την επιθεώρηση, όχι να την αλλάξουμε, ξαναλέω, ότι παρουσιάζουμε κάτι καινούργιο και μοντέρνο, όχι. Τη γλώσσα αυτή να την κάνουμε λίγο πιο σημερινή, γι' αυτό και όλα μας τα σκηνικά, το video art που υπάρχει, είναι απλά και λιτά, ώστε να καταλάβει ο κόσμος, να αφήσουμε τον θεατή μέσα από τα κείμενα, μέσα από τα τραγούδια, να συγκινηθεί, να τραγουδήσει, να λυπηθεί για κάποιες καταστάσεις. Και αυτό νομίζω ότι το πετύχαμε στους τόσους θεατές που είχαμε. Και εύχομαι και στη Θεσσαλονίκη να πάει τόσο καλά η παράσταση όπως πήγε στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας βλέπω, που βλέπω φίλους από τη ζωή μου και φίλους από το Facebook εδώ μέσα. Είμαστε για τις τεχνολογίες. Χαίρομαι που είμαι και στη Θεσσαλονίκη, έτσι κι αλλιώς πάντα. Αυτή η δουλειά έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει πάρα πολύ στην επιθεώρηση, πάνω από 42 τουλάχιστον επιθεώρησης που κάνει. Έχω τη χαρά και την τιμή να έχουν σκηνοθετηθεί οι επιθεωρήσεις μου από τον Σταμάτη Φασουλή, από τον Παντελή τον Βούλγαρη, από τον Βαγγέλη τον Σιλινό, να έχω δουλέψει με συνθέτες σαν το Μίμη Πλέσσα σε επιθεώρηση. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση.
Εγώ είχα μία άλλη έτσι, ένα άλλο κέρδος στη ζωή μου, να έχω δεύτερη μάνα μου τη Σφαράτζα Βανά. Αυτή λοιπόν η επιθεώρηση είναι όλοι αυτοί οι διάλογοι που έκανα με τη Σφαράτζα όταν μου μιλούσε για εποχές και για παραστάσεις που εγώ δεν θα μπορούσα να τις δω γιατί ήμουν αγέννητος. Ακόμα και εγώ ήμουν αγέννητος. Και είναι όλα αυτά τα μαγικές εικόνες που είχα και δεν μπορούσα να τις μεταφέρω στις τρέχουσες επιθεωρήσεις γιατί δεν γινόταν. Έτσι γράφτηκε αυτό το έργο. Είχαμε... Η άλλη τύχη ήταν να έχουμε τον Αντώνη τον Λουδάρο που κάνει την κυρία επιθεώρηση που ήταν ένα πάντρεμα στιγμό, δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε μια πρωταγωνίστρια, δεν καταλήγαμε πουθενά. Είχαμε απελπιστεί. Εγώ είμαι στην Αμαλιάδα μέσα σε ένα λεωφορείο και γυρίζω στην Αθήνα για να συναντηθώ με Φωκά σε απελπισία. Ποια θα παίξει το ρόλο, Φωκά στο ίδιο. Και όπως είπε, παίρνω το κινητό και του γράφω ο Λουδάρος. Και την ίδια στιγμή μου ήρθε και ο Φωκά στο ίδιο. Και ο Λουδάρος. Και έτσι έγινε αυτό το πράγμα. Είναι πολλές μαγικές στιγμές που ενώθηκαν. Και μετά ήρθαν και όλα τα άλλα τα παιδιά, ο Καπουτζίδης, η Τάνια η Τρύπη, ο Μιχάλης ο Μαρίνος. Ο Μέμος ο Παιγνής, η Μαριάννα Πολυχρονίδη, όλα τα παιδιά, ο Κατσαρός, που χωρίς τον Κατσαρό δεν θα γινόταν η παράσταση, γιατί αυτός το προχώρησε. Και φυσικά ο Μιχάλης ο Αδάμ, ο οποίος έκανε μια παραγωγή που θα το πω τώρα μπροστά του, όταν ξεκινήσαν οι πρόβες, έλεγα, α, δεν είναι καλά ο άνθρωπος, κάτι έχει τρελός. Γιατί σε μια περίοδο που όλοι μαζεύονται πίσω, ο κύριος έδινε. Όταν είδαμε πόσα κουστούμια θα φτιάξει η Εύα η Νάθαινα, μόνο αν δείτε τα κουστούμια της Νάθαινα θα καταλάβετε σε τι επίπεδο είναι η παραγωγή. Δεν λάβονται πλέον τέτοια κουστούμια εποχής. Τα φώτα του Αυλόπουλου, μακάρι να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε τη μαγεία που νιώθαμε εμείς στις πρόβες και που νιώθουμε στις παραστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Απλώς να πω ότι, αυτό ήθελα να πω και εγώ, το έλεγε ο Άγγελος, ότι σε αυτή την παραγωγή είχαμε, σε αυτή την παράσταση, είχαμε επίσης την τύχη να συνεργαστούμε με την Εύα την Άθηνα, η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά και στα σκηνικά και στα κουστούμια. Τα κουστούμια είναι πάνω από 400 που χρησιμοποιούν στην παράσταση και όλα, μάλλον τα περισσότερα, είναι ειδικά φτιαγμένα για αυτή την παράσταση. Είναι πραγματικά εκπληκτικά. Αν υπήρχε βραβείο Τόνι εδώ στην Ελλάδα, θα έπαιρνε σίγουρα η Εύα το Τόνι που στυλιώνει για αυτή την παράσταση. Και ο Ευαγγελινός Τόνι σκηνοθεσία. Ναι. Όλοι το παίρναμε Τόνι. Και άμα περνούσε ο Καράς Αντώνης, θα το κάναμε φίλο στο φέρι. Βέβαια, υπάρχουν κάποια βραβεία της Ακαδημίας του Θεάτρου στην Ελλάδα που δίδονται κάθε χρόνο και το βραβείο του καλύτερου ηθοποιού σε μουσική παράσταση το πήρε ποιος, ο Αντώνης Ελλάδος, ο οποίος τον καλούμε από την κυρία Λεωρία. Καλημέρα και από μένα. Πιστός στο ραντεβού εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Ξανά εδώ με ένα μεγάλο καμάρι, το θα σε πάρω να φύγουμε. Το θα σε πάρω να φύγουμε για μένα είναι σαν να έπρεπε να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή 26 χρόνια στο θέατρο για να έρθω και όλη μου την εμπειρία, όλη μου την ουσία σαν ηθοποιός να την καταθέσω σε αυτή την παράσταση. Η παράσταση είχε τεράστια ανταπόκριση, αυτό το γνωρίζετε κι εσείς πια, εμείς το βιώσαμε. Είναι σπουδαίο πράγμα να μπορείς την ίδια στιγμή στο θεατή να δίνεις απλόχερα και το χαμόγελο και το βαθύ συνέστημα και τη συγκίνηση. Ζήσαμε μια συγκλονιστική εμπειρία. Εγώ σας ορκίζομαι ότι ίσως είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στο θέατρο. Και αυτό το οφείλω πάρα πολύ, βεβαίως στο Φωκά τον Ευαγγελινό, στον Άγγελο, στον Μιχάλη τον Αδάμ και σε όλους τους συνεργάτες, όλους τους συναδέλφους. Όλοι ήταν εκεί για να βοηθήσουν για να φτιαχτεί αυτή η δουλειά. Ονειρευτήκαμε μαζί και είναι σπάνιο. Δεν συμβαίνει συχνά να ονειρευόμαστε μια μεγάλη ομάδα 60 ανθρώπων το ίδιο πράγμα. Και βάζω μέσα και τους τεχνικούς. Σκεφτείτε το αυτό που σας λέω. Ακόμα και οι τεχνικοί, όλοι μαζί ονειρευτήκαμε. Θα το δείτε, μπορεί κάποιοι από εσάς να το έχετε δει.
Δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Περιμένουμε πώς και τι να αρχίσουμε. Εγώ τουλάχιστον έχω έρθει από την Κρήτη το βράδυ και λέω δεν μπορώ να το να κάθομαι, θέλω να αρχίσουμε να παίζουμε. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της παράστασης είναι όταν η Σοφία Μπέμπο παίρνει από τον Τραϊφόρο τα λουγάκια του παιδιά της Ελλάδας, παιδιά, να αλλάξει το τραγούδι της Εχραζάτ. Να το κάνει στα λόγια του παιδιά της Ελλάδας, παιδιά. Μια επιτυχία του Σογιού. Και σκεφτόμουν, σήμερα το πρωί πάλι σκεφτόμουν, λέω θα πέσουμε τώρα 28 Οκτωβρίου να παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό, Μιχάλη. Είναι μια συγκλονιστική στιγμή που όλοι κλαίγαμε. Αλλά πιο πολύ από όλους έκλαιγε η Τάνια Τρίπη που έκανε την Σοφία Μπέμπο εκείνη τη στιγμή. Η οποία έχει το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Είναι ο τρίτος χειμώνας που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Την αγαπώ ιδιαίτερα. Τι να πω για αυτή την παράσταση. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει μέχρι τώρα. Πλήρες, γεμάτο. Με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες. Λες ρε παιδί μου, περνάνε τα χρόνια και λες έχω κι άλλο να δώσω, κι άλλο να δώσω και έρχονται κάποιοι άνθρωποι και σου δίνουν κι άλλη ευκαιρία και λες είχα κι αυτό. Ναι, είχα κι αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μιχάλη τον Αδάμ που ανεβάζει τέτοιες παραγωγές και μπορούμε να βρισκόμαστε εμείς ηθοποιοί και να δημιουργούμε. Το Φωκάτον Ευαγγελινό που υπεραγαπώ, τον Άγγελο τον Πυριόχο, με τα εξαιρετικά του κείμενα και για αυτή την υπέροχη σκηνή που έγραψε της Βέμπο, που είναι και η πιο αγαπημένη μου την παράσταση. Τον Γιώργο τον Κατσαρό, ο οποίος είναι δάσκαλος για μένα, και όλους μου τους φίλους τους αγαπημένους, τον Αντώνη, τον Γιώργο, τον Μέμο, τον Μιχάλη, τη Χαρά, τη Κεφαλά, τη Μαριάννα, που είμαστε μία οικογένεια και εγώ δεν θέλω να τελειώσω αυτό το όνειρο ποτέ. Σας το ορκίζομαι. Αν πήγαινε αυτή η παράσταση 4 χρόνια συνέχεια, εγώ θα ήμουν ευτυχισμένη. Και θέλω να πω ότι στην πρεμιέρα είχε έρθει η μικρή μου η κόρη, η οποία είναι 13,5 χρονών, και μου λέει: ρε μαμά, με την παρέα της μαζί από το σχολείο, γιατί το μάθημα της ιστορίας δεν μας το κάνουν έτσι στα σχολεία. Και της απαντάει ο Γιώργος Καπουτζίδης: να δω τη φιλόλογο με μπανάνες στο κεφάλι να τραγουδάει. Γιατί στον κόσμο. Δεν έχω τι άλλο να πω. Πιστεύω ότι θα περάσετε καλά, θα δακρύσετε, θα γελάσετε. Μαζί μας, γιατί και εμάς μας συμβαίνει αυτό το όνειρο κάθε βράδυ, συγκινούμαστε πάντα και δεν έχω τι άλλο να πω. Αυτά. Να πάμε όμως πάμε στα credits του παράθυνης, να μας μιλήσει μετά ο Πάνος Συμπερνής. Εσείς. Τώρα. Καλημέρα και από μένα. Εγώ δεν σας κουράσω, θα πω ότι... Ο Μέμος Συμπερνής είναι ο δεξιός. Ναι, εγώ κάνω το δεν ρόλο ξέρω του δεξιού. Φαίνεται, αλλά είναι ο κύριος μεγαλοπιασμένος. Φαίνομαι για δεξιός, δεν νομίζω, νομίζω πως όχι. Αλλά κάνω το δεξιό. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δηλαδή, η μόνη λέξη που έρχεται στο μυαλό μου με αυτή την παράσταση είναι ευτυχία, πραγματικά, γιατί οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι με συγκλονιστικούς ανθρώπους. Που ούτε στα πιο τρελά όνειρα θα μπορούσα έτσι να σκεφτώ. Από την παραγωγή, τη συνεργασία, τη μουσική, τα κείμενα, μέχρι και τους συναδέλφους που συνεργάζομαι. Και όπως είπε η Τάνια, πραγματικά τους νιώθω και εγώ σαν δική μου οικογένεια, γιατί είμαστε πρωτίστως φίλοι και μετά συνεργάτες. Δεν είναι κλισέ, μάλλον κλισέ ακούγεται αυτό που θα πω, ότι περνάμε καλά και φύγουμε στα έξω, που τα ακούτε συνέχεια, αλλά ισχύει 100% ότι είναι τόσο αγαστή αυτή η συνεργασία, τόσο όμορφη, τόσο αγαπησιάρικη, τόσο. Γελάμε, περνάμε καλά. Γιατί πίσω από τη σκηνή υπάρχει κι άλλη μια παράσταση, εκτός από την προστινή παράσταση, η μεταξύ μας παράσταση που είναι τόσο όμορφη που κι εγώ, όπως και η Τάνια, δεν θα θέλω ποτέ να τελειώσει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές και ελπίζω αυτό να έχει συνέχεια και θα είμαστε εδώ και εμείς να το στηρίζουμε. Έτσι, τα έχει λέει κάποια φωνή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά να δώσουμε το λόγο στον Μιχάλη τον Μαρίνο, που είναι αριστερός. Στην παράσταση. Και νομίζω επειδή μίλησε ο συνάδελφος δεξιός,
ο Μέμος. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που η δεξιά και η αριστερά εδώ βρίσκονται και οι απόψεις συμπίπτουν. Με καλύψαν φυσικά όλα όσα υπόθηκαν πριν, αλλά εγώ θέλω να σταθώ στο ότι αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαμε πέρσι είναι για μας μαγικό, γιατί οι συγκυρίες είναι ιδανικές από άποψη παραγωγής, από άποψη ομάδας, από όλο αυτό που ζούμε είναι συγκινητικό και θα σταθώ κυρίως στην ανταπόκριση του κόσμου και αυτό που ζούμε κάθε βράδυ στην υπόκληση και στη διάρκεια της παράστασης με ένα κοινό που πάλεται και που στο τέλος στην υπόκληση για μένα πάντα με συγκινεί, γιατί βλέπω ανθρώπους που έχουν συμμετέχει μαζί μας σε αυτή την παράσταση με το συναίσθημά τους, με την ψυχή τους. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ζητήσει και να πάρει ένας ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Χαιρόμαστε που είμαστε πολύ στη Θεσσαλονίκη και ελπίζουμε και εδώ να μας αγκαλιάσουν με την ίδια αγάπη και τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Επίσης να πούμε ότι θα έχουμε μαζί μας στη Θεσσαλονίκη έχουμε τη χαρά, μάλλον την έχουμε τη χαρά την Κεφαλά, η οποία στην Αθήνα δεν ήταν μαζί μας, δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ αξιόπιστη, δηλαδή θα την ακούσει και τώρα, δεν έχει ακούσει πάρα πολύ, αλλά να μας πει λίγα λόγια και αυτή τώρα. Χαρά και καλά. Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι το new entry στην παράσταση λοιπόν και έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά που θα κάνω την πρεμιέρα μου σε αυτή την υπέροχη παράσταση στη Θεσσαλονίκη, την οποία υπερλατρεύω. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στον Φωκά τον Ευαγγελινό και στον Μιχάλη τον Αδάμ που μου έκαναν την τιμή να μου προτείνουν να είμαι σε αυτή τη φανταστική παράσταση, την οποία είχα δει πέρυσι και ήταν πραγματικά αξιοζήλευτη. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα, στους συναδέλφους οι οποίοι άνοιξαν την αγκαλιά τους και με έχουν κάνει να αισθάνομαι ότι είμαι από πέρυσι στην παράσταση. Εύχομαι να έρθετε, να καταφέρετε να έρθετε να τη δείτε. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να μας πει λίγα λόγια και η Μαριάννα Πολυκονίδη, που είναι αυτή ένα από τους βασικούς συντελεστές της παράστασης, με την εκπληκτική φωνή. Καλημέρα και από μένα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στην παράσταση αυτή, εκτός όλων των άλλων που είπαν οι συνάδελφοι και οι συντελεστές, είναι ο παλμός του κόσμου, γιατί πραγματικά, ειδικά μπαίνοντας στα 50s, 60s και μετά, γιατί η παράσταση αυτή είναι ένα ταξίδι από το 30 μέχρι το 67, η παράσταση μετατρέπεται κατά κάποιο τρόπο σε συναυλία. Δηλαδή, ο κόσμος πραγματικά τη διασκεδάζει πάρα πολύ, συμμετέχει στα τραγούδια μαζί μας. Υπάρχουν σημεία που κι εμείς δίνουμε, ας πούμε, τα τραγούδια στον κόσμο και αυτό είναι κάτι που το διαφοροποιεί, ας πούμε, από αυτό που κάνουμε συνήθως και λέγεται θέατρο, που ο κόσμος κάθεται έτσι λίγο πιο. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά και τον Φωκά και τον Άγγελο και τον κύριο Κατσαρό που μου έδωσαν την ευκαιρία. Αλλά θέλω και εκπροσωπώντας τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είναι εδώ μαζί μας, να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Αδάμ, που σε αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη εποχή, που τα πράγματα δεν είναι καθόλου ρόδινα, μας δίνει την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε τόσο μεγάλες παραγωγές και να ονειρευόμαστε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο καιρό της παράστασης λοιπόν είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος έχει το ρόλο του Τομπέ στην παράσταση και κινεί τα νήματα της ιστορίας. Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε μια παράσταση που πήρε 11 τόνοι πρωί-πρωί. Εγώ ήρθα με την ελπίδα θα πάρω λίγο καφέ και κουλουράκι, αλλά πήραμε και τόνοι. Και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι πολύ που είμαι στη Θεσσαλονίκη, χαίρομαι πολύ που είμαι 70 χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα μου. Χαίρομαι όμως πολύ που είμαι στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι μια πόλη στην οποία πρώτη φορά εδώ έγινα ανεξάρτητος, εδώ σπούδασα, εδώ αγάπησα. Για πρώτη φορά, εδώ ερωτεύτηκα για πρώτη φορά, που νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι να πέσει σε μια πολύ ωραία παράσταση. Είναι όντως μια πολύ όμορφη παράσταση και θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Είναι μια δουλειά που φτιάχτηκε με πολύ αγάπη. Δώσαμε πολύ αγάπη σε αυτή τη δουλειά και γι' αυτό λάβαμε πολύ αγάπη. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα μετράνε και το ταλέντο μετράει και η τύχη μετράει και το να κάνει σωστή επιλογή.
Στα πράγματα το σημαντικότερο είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Ο κύριος Μιχάλης Αδάμ αγαπάει πολύ αυτή τη δουλειά και αγαπάει πολύ και τους ηθοποιούς του. Γι' αυτό και έχει δημιουργήσει και τις καλύτερες συνθήκες που μπορεί να βρει ένας Έλληνας ηθοποιός στο θέατρο. Ο κύριος Γιώργος Κατσαρός δεν είναι καθόλου τυχαίο που είναι ο κύριος επιθεώρηση, θα το πω εγώ, για όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του. Ο Άγγελος έβαλε όλη του την αγάπη και φαίνεται αυτό σε κάθε σελίδα αυτού του έργου. Και ο Φωκάς έχει πολύ φαντασία, έχει πάρα πολύ ταλέντο, έχει ευρηματικότητα. Πάνω απ' όλα μας αγάπησε πάρα πολύ και αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του και γι' αυτό είναι επίσης τόσα χρόνια στην κορυφή από την πρώτη φορά, πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε. Θα δείτε επίσης ανθρώπους να τραγουδούν, να χορεύουν και να μου δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό εκεί πάνω. Εγώ είμαι ο Κομπέρ, είναι απλό αυτό που έχω να κάνω. Πρέπει να είμαι λαμπερός. Είμαι ήδη, θα είμαι πιο πολύ το βράδυ, θα το δείτε. Και επίσης, θα μας καμαρώσετε όλους, δεν λέω, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα πολύ μεγάλο όπλο της παράστασης είναι ότι θα δείτε μία από τις καλύτερες ερμηνείες που έχετε δει από άντρα ηθοποιό σε musical και είναι η γιαγιά μου, ο Αντώνης Ζουδάρος. Αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται, νομίζω. Να είστε καλά. Μπορώ να πω στο σοφέρ. Βεβαίως. Όταν θα δείτε την παράσταση θα το καταλάβετε. Ο Φωκάς ο Βαγγελινός κάνει μια σκηνοθετική πρόταση. Φτιάχνει ένα νέο είδος θεάτρου που λέγεται κινηματογραφημένη παράσταση. Διότι οι ρυθμοί της παράστασης είναι κινηματογράφος. Έχετε την εντύπωση ότι έχει μονταριστεί πριν αυτό το πράγμα, ότι δεν γίνεται ζωντανά εκείνη τη στιγμή, ότι το έχουμε γυρίσει, το έχουμε μοντάρει και το βλέπετε κινηματογραφημένο. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε θέατρο και σε τέτοιο είδος αυτού του είδους η σκηνοθεσία. Είναι πέρα από την υπεράνθρωπη προσπάθεια των ηθοποιών που συμμετέχουν, είναι ο τρόπος που δίδαξε και που έστησε. Δεν υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο με μαύρο, ξέρετε, αυτό που σβήνουν τα φώτα για να αλλάξει κάτι. Τρέχει συνέχεια η παράσταση, είναι τρεις ώρες μια μονταρισμένη παράσταση. Είναι κινηματογράφος. Το καταθέτω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ούτε στην Αμερική. Ο Φωκάς ο Ευαγγελινός νομίζω ότι κάνει μια σκηνοθετική πρόταση. Αυτό. Θα σε πάρω να φύγουμε σαν γη κανένα δεν ξέρουμε και κανείς δεν μας ξέρει. Λεφτά έχει η αγάπη μας, καρδιοκτήτια και πόνους. Τα αγκαλιά τα βαδίζουμε στους μεγάλους τους δρόμους. Όπως και οι τραγουδιστές, σε άλλη 10 μουσικοί που συμμετέχουν στην παράσταση, 10 με 15 τεχνικοί πίσω από τα σκηνικά, κινούν όλα αυτά τα σκηνικά που θα δείτε στην παράσταση. Νομίζω ότι ακούστηκε ότι κάνουν πολύ μεγάλες παραγωγές και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι για μας είναι μονόδρομος αυτό. Όταν έχεις ένα μεγάλο θέατρο, ένα μεγάλο χώρο, δεν μπορείς να παίζεις μονολόγους και με δύο άτομα κλπ. Είναι δύσκολο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κόσμος που στηρίζει αυτές τις παραγωγές και αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι αν θα γίνονται μεγάλες παραγωγές, αν υπάρχει κόσμος να τις στηρίζει. Και αποδεικνύεται ότι υπάρχει κόσμος που τις στηρίζει και πιστεύουμε να υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Και να πω επίσης ότι ο Άγγελος Πηγός ήδη ετοιμάζει το sequel της παράστασης. Τη συνέχεια, το οποίο έχει τον καταπληκτικό τίτλο «Θα περάσει και αυτό». Πολύ το χρειαζόμαστε. Σαν ευχή είναι. Σαν ευχή. Η μέση των εισιτηρίων είναι από 15 ευρώ μέχρι η διακεκριμένη ζώνη 45. 15, 20, 25. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που να θέλετε. Μάλιστα. Αλλά δεν πρέπει να με κάνει λίγο. Πόσο δύσκολο είναι να αφαιρέσετε κάποια κομμάτια που θα ρίξουν μεγάλο χώρο από τα
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Όσο δύσκολο ήταν να αφαιρέσετε κάποια... Ήταν, αυτό ήτανε... Και αν αυτό είναι ο λόγος που κάνετε το σύγχρονο. Ο λόγος που κάνουμε το σύγχρονο είναι ότι σταματάει το 67, γιατί δεν γινόταν, έπρεπε να είναι 7 ώρες η παράσταση. Και είναι από το 67 μέχρι το 91. Που είναι η τελευταία φορά που γίνεται κάτι καινούριο σε επιθεώρηση, γιατί μετά βαδίσαμε στην πεπατημένη. Το ξέρετε καλά εσείς. Το πιο δύσκολο και το πιο οδυνηρό κομμάτι στο γράψιμο ήταν το τι θα βγάλω απ' έξω. Ποιους ανθρώπους θα αφήσω απ' έξω, και ευχαριστώ που το ρωτήσατε, γιατί έχω βάλει κλάματα γράφοντας και με μπούτζωνα και κλώτσαρα το γραφείο μου από κάτω. Έχει σημάδια από κλωτσίας, είναι σχεδόν σπασμένο από την τζαντίλα μου, επειδή έπρεπε να αφήσω απ' έξω πράγματα και πρόσωπα, γιατί δεν γίνεται. Δηλαδή, κανονικά έπρεπε να φτιάχνουμε μία παράσταση ανά χρονιά και να λέμε αυτή τη βδομάδα θα κάνουμε μία επιθεώρηση για το 1960. Την άλλη βδομάδα θα είναι για το 61. Έχει τεράστιο υλικό. Προσπαθούμε να σταθούμε σε πολύ σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και μέσα από τα γεγονότα τα σημαντικά να δούμε πώς ήταν δίπλα η επιθεώρηση. Ήταν το πιο εύκολο που μπορούσαμε να κάνουμε. Όχι σαν ευκολία, να κρατήσουμε τα πολύ σημαντικά. Και η ανδρική 4, η ρόλη. Η γυναική ρόλη νομίζω είναι 10, τουλάχιστον από μια ματιά που έριξε από χείρος, και η ανδρική 4, αυτό είναι σκόπιμο. Όχι, δεν είναι καθόλου σκόπιμο. Είναι αυτό που λέγαμε. Έβαζα και έτυχε αυτό. Οι γυναίκες είχαν και πιο πολλά τραγούδια. Ξέρετε, είχα ένα πρόβλημα. Τα κείμενα της επιθεώρησης δεν αφαίρουν για μετά από πολλά χρόνια. Δηλαδή, αφορούν την επικαιρότητα της περίοδου που γράφτηκαν και μετά δεν στέκονται. Δηλαδή, αν σας μεταφέραμε ένα πολιτικό νούμερο του 50, δεν θα ξέρετε ότι τα πρόσωπα, ότι τα γεγονότα θα ήταν αδιάφορα. Οι άντρες λοιπόν έκαναν κυρίως πολιτικά νούμερα. Οι γυναίκες είχαν το μουσικό το κομμάτι, τα τραγούδια, τα πιο χαρούμενα πράγματα. Και ίσως γι' αυτό έτυχε και ήταν περισσότερο γυναικείο. Σε αριθμό πόσα είναι τα τραγούδια, κύριε Πυρόπτη, τότε? Έχουμε 60 τραγούδια. Πολλά δεν είναι για μια παράσταση. Ζωή να έχουμε. Τι σας λέω, ότι αφήναμε βγάζαμε. Ευτυχώς ο Φωκάς έχει ένα μαγικό τρόπο να κόβει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι σαν να είναι κινηματογράφος, να έχει μονταριστεί. Δεν είναι ολόκληρα, αλλά δεν το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ολόκληρα. Είναι τόσο ωραία στημένα, τόσο ολοκληρωμένα μέσα από το στήσιμο στη σκηνή, που δεν καταλαβαίνετε ότι είναι το μισό τραγούδι. Και η διάρκεια πώς είναι, κύριε Βαγγελινέ, η διάρκεια της παράστασης. Μαζί με τραγούδια όλοι. Είναι κοντά στις 3,5 ώρες. Φανταστείτε λοιπόν 3,5 ώρες, είναι πολύ γρήγορες. Μαζί με το διάρκεια. Ένα διάρκεια. Γι' αυτό έχει τόσο πολύ. Ο Μπεν Χουρ και σκηνές από το επόμενο που θα γυρίστηκε ποτέ ήταν. Καλή επιτυχία, παιδιά. Και μετά θα έπεται συνέχεια, περιοδίες κλπ. Μετά θα είμαστε ξανά στην Αθήνα, στο Θέατρο Μπάρτιντον, από τις 20 Νοεμβρίου. Και μετά βλέπουμε. Σε εμάς γιατί τόσο λίγες παραστάσεις? Δεν είμαστε λίγες. Γιατί το γράφει για λίγες παραστάσεις. Θα είμαστε τρεις εβδομάδες, μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Αν μας θέλετε, θα ξανάρθετε, θα σας χαλάσουμε πια. Ελπίζω να μην έρθουν όλοι μετά τις 3 Νοεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε πάρω να φύγουμε. Η παράσταση της χρονιάς τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Μια λαμπερή παραγωγή αφιερωμένη στα χρυσά χρόνια της επιθεώρησης. Θα σε πάρω να φύγουμε, γιατί η Ελλάδα είναι επιθεώρηση. 17 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα σε πάρω να φύγουμε. Η παράσταση της χρονιάς τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Μια λαμπερή παραγωγή αφιερωμένη στα χρυσά χρόνια της επιθεώρησης. Θα σε πάρω να φύγουμε, γιατί η Ελλάδα είναι επιθεώρηση. 17 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα σε πάρω να φύγουμε. Η παράσταση της χρονιάς τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Μια λαμπερή παραγωγή αφιερωμένη στα χρυσά χρόνια της επιθεώρησης. Θα σε πάρω να φύγουμε, γιατί η Ελλάδα είναι επιθεώρηση. 17 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.